22. Θα σας πάω... αυτά τα πράγματα. Θα σας πάω στο νούμερο 3 σε μια αγαπημένη σου παίκτρια, ναι. Θέλω να σου πω. Ναι. Νούμερο 3. Άννα Μαρία από το Big Brother. Μάλιστα. Έχουμε νέο καυγά. Ναι. Νέο ξέσπασμα. Καπέλο έχει καινούριο. Έχει καπέλο. Αναζητούμε το αποσμητικό αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει. Έχει κάποιος της πήρε ένα αποσμητικό. Δεν το παρακολουθώ. Ναι. Αυτά τα προσπάσματα όμως που, το που μου έχει... Όχι, δεν το ξέρουμε. Εννοείται. Λοιπόν, αλλά από τα προσπάσματα που έχω δει, η κοπέλα μου είναι ιδιαίτερο συμπαθής, μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι από τα πρόσωπα που νομίζω ότι θα ήθελε το κάθε reality show να έχει μέσα. Σωστό, σωστό. Έτσι. Έχει. Το τι φωνάζει, δηλαδή, τι σκάστε, τι βουλώστε το... Η οποία επίσης νομίζω ότι την ενοχλούν πάρα πολύ, είμαι μαζί της σε όλα. Εγώ... Την ενοχλούν οι πάντες μες στο σπίτι. Και θα καλά θα κάνω να την αφήσουν έτσι, για να δω τι έχει γίνει αυτή τη φορά. Για να δω. Με κοιτάς, έτσι. Τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή. Ζήλια, βλέπω ζήλια. Ποια ζήλια, μωρέ. Με δυσατιμάζομαι. Ζήλια, ποιο πράγμα. Με δεις. Κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι έλα τώρα, δεν μιλάει θέλω καλής. Πάλι. Άντε. Άσε μας, εσύ κάνεις θέλεις. Πεις και έβαλες το κουτί που τρώει γάτα, το πλαστικό που τρώει γάτα, το βάλεις στον ορχήτη. Άντε τώρα. Δεν το έβαλα στον ορχήτη. Ναι, τους είδα μπροστά, είμαι μάρτυρας. Καλά, δεν χρειάζεται, το έχει γράψει κάποιο, δεν χρειάζεται. Το έχει γράψει κάποιο, παίρνεις τα καλύτερα προϊόντα, Ζήλια. Τα παίρνεις, τα βάζεις στην κάρτα. Τι λες, μωρέ, τι λες, μωρέ, ψεύτρα, τι αυτά που λες, γιατί δεν παίρνεις το πράσινο. Τι κατηγορίες είναι αυτές που μου λες. Γιατί δεν παίρνεις το πράσινο. Η ίδια η Ραΐσα πήρε για τον εαυτό της ένα και μου έδωσε για μένα, εντάξει. Γιατί δεν παίρνεις άλλο. Κορίτσια. Δεν μιλάει, βέβαια. Γιατί δεν πήρες άλλο στο μπάνιο. Τι πες, τι. Μην κάνεις αυτά που λες. Βγάτο σκασμό! Βγάτο σκασμό! Όχι. Βγάλε το σκασμό! Μα κλέβουν πελατεία, εγώ έχω να πω. Να το πω και αυτό. Μα κλέβουν την πελατεία, εγώ έχω να πω. Γιατί. Κοίταξε, την ενοχλεί, διότι κάπου. Τα πάντα. Με το σπρέι τι έγινε, δεν κατάλαβα πολύ. Τη έκλεψε η άλλη, λέει, το αποσμητικό. Και αυτή με το καπέλο, η Άννα Μαρία, θεωρεί ότι οι άλλες, ειδικά η Ραμόνα, μια παίκτρια, την αντιγράφει. Τη λέει, τη έλεγε χτες, μιλά όπως μιλάω. Μην χτενίζεσαι. Εγώ χτενίζομαι. Δηλαδή είσαι μαλλιά μόνο ένας. Έχει τέτοια, διάφορα. Διάφορα. Είναι δικηγόρος, μην ξεχνάμε, θέλω να πω. Είναι δικηγόρος. Είχε κλείσει το γραφείο της. Σπούδασε δημοσιογραφία στον Αντένα. Και είναι τώρα φινελίστη στο Big Brother. Είναι πραγματικά... Η πορεία εντυπωσιακή. Απίστευτη είναι πορεία, έτσι. Έχω και δηλαδή πάρα πολύ μ' αρέσει εμένα η προσωπικότητα αυτή. Εγώ κάνω έκκληση στον Sky να μας την δώσει όταν θα βγει έστω για μία εκπομπή. Να έρθει εδώ πέρα. Αν θέλει η κοπέλα να έρθει, δεν όχι, να μας κάνει, δεν παραχώρησε. Μας έρθει εδώ πέρα. Ναι, αλλά. Γιατί όχι. Εγώ δεν θέλω να καταπιέσω την. Πώς τη λένε, Άννα Μαρία. Δεν θέλω να καταπιεστεί η κοπέλα αυτή. Όχι, γιατί θα δω και μας χαστοκίζει όλους. Τη θέλω, αν το θέλει, με χαρά. Και για να σου δείξω όμως ότι αυτή η κοπέλα είναι φίλη μας εδώ, είναι τη εκπομπή, είναι τη παρέα. Σου έχω ετοιμάσει ένα ποτ πουρί από τα καλύτερά τη. Όλο τον πινελίκι που έχει ρίξει μέσα στο σπίτι. Για δώσε. Ρε αεστό, όλοι σας. Όλοι σας στον να πάτε, ρε. Όλοι σας. Βγάζομαι εγώ και σας μουταντεύω εδώ πέρα. Στο ρε. Αεστό, ρε. Στο να πάτε, ρε. Έτσι. Τα καταφέρατε, ρε. Φύγε από εδώ. Φύγε. Φύγε από εδώ πέρα και σφίγε! Με πρίξατε! Με πρίξα το σηκώτη μου, ρε! Δεν σας αντέχω, ρε! Τι είναι αυτό, μου. Εμένα, μη μου πεις άντε πήγε. Εμένα θα μου μιλάς. Εμένα θα μου μιλάς με σεβασμό. Άντε, εμένα θα μου μιλάς με σεβασμό. Και εσύ και εσύ. Γιατί την κοροϊδία που κάνει το πρωί δεν το αντέχω. Την κοροϊδία που λιγονεύεται και πετάς πότς, ναι. Δεν πετάω σπότς, ναι, εμένα θέλω να μου μιλάς σοβαρά. Άκουσα. Εγώ θέλω σεβασμό. Εσένα πια δεν σου μιλάω. Ξέρετε γιατί σε κατάλαβα. Ναι. Σε κατάλαβα κι εγώ και όλη η Ελλάδα. Και μαμούλα σου ακόμα σε κατάλαβα. Αλήθεια. Τι με... Φοράει το κεφάλι. Πες μου, τι με κατάλαβες. Πες μου, τι με κατάλαβες. Έλα. Πες μου. Όχι, όχι, θέλει κάτι στο κεφάλι να φοράει πάντα. Ναι, παπεζομάντιλο είναι αυτό. Μαντώ. Τέλειο. Έχει διάφορες εκφάνσεις. Φοράει το παπεζομάντιλο γιατί το βρήκε μπροστά σου. Ναι, γιατί δεν έχει καπέλο. Εδώ βαράει την πόρτα να βγει έξω. Επίσης αυτό το τι έχει πάθει είναι ρητορικό το ερώτημα. Το τι έχει πάθει, ρητορικό. Δεν θα ανοίξει με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έχει δει και άνθρωπο δυστυχώς. Έχει και βουρνέλο μαζί της. Δεν θέλει να την πιέζουν. Δεν θέλει. Όπως έλεγε και η νοταρά, μπουρλότο. Και τώρα ξυλώνεις και την πόρτα παρακάτω. Μάτα. Αυτό. Εντάξει. Ναι. Παιδιά, νομίζω παιδιά, ότι είναι... να σας πω κάτι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Μ' αρέσει ο τρόπος που βρίσκει να εκτονώνεται.
Πάρα πολύ. Σε εκφράζει λίγο αυτό το. Με εκφράζει, εντάξει, όχι το είδος της υβρισιάς. Όχι, το ξέρω. Ναι, αλλά γενικά με εκφράζει. Η επανάσταση αυτή. Η επανάσταση αυτή, ναι. Πάντως, να ξέρεις ότι έχει πέσει θύμα πολλές φορές των παικτών που λένε ότι έχει πει άλλα από αυτά που έχει πει. Δηλαδή, οι υπόλοιποι έχουν δει ότι αυτή πηγαίνει συνέχεια προς αποχώρηση. Αλλά πάντα μένει μέσα. Και έχουν καταλάβει οι υπόλοιποι ότι αυτή έχει κόσμο έξω. Δεν πρόκειται να φύγει, αν δεν πάει τελικό. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, παιδιά. Τι θα δείχνουνε. Δεν νομίζω να φύγει. Άρα κρίνουν ότι θα είναι αυτή η νικήτρια. Νομίζω ότι έχει, είναι συνέχεια. Αντώνη, πες και εσύ, μίλα και εσύ. Αντώνη, έλα πάρε με από εδώ. Αυτό. Είναι πολλές φορές υποψήφιο. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ για τον Αντώνη, αγάπη μου. Επειδή μου λένε διάφοροι άνθρωποι πια ότι έχει γίνει με τον Αντώνη, αγάπη μου, χαμός. Με ρωτάνε ποιος είναι ο Αντώνης, να ξέρεις. Προχθές, κάποια στιγμή, στον Αντένα, τηλεφατόπουλα. Στο πρωινό του Αντένα κάνανε θα quiz. Θα σας κάνω πλήρη, θα ξέρετε όλο το ρεπορτάζ για το τι έγινε τότε με την Παπαδιά στα παρατράγουδα. Θα ξέρετε ποιος είναι ο Αντώνης που είπε η Παπαδιά, τον οποίο τέλος πάντων η Παπαδιά ζητούσε να έρθει να την πάρει. Θα δείτε τον ίδιο τον Αντώνη. Θα επανέλθει η Παπαδιά στη ζωή μας. Ναι, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Ναι, παιδιά, για το που βρίσκεται η Παπαδιά αυτή τη στιγμή και θα σας δώσω καρέ-καρέ τι είχε γίνει στα παρατράγουδα εκείνη την ημέρα με την Παπαδιά και ποιος ήταν ακριβώς ο Αντώνης. Που τον παρακαλούσε να την πάρει. Πάντως, όποιος περίμενε στην κίνηση αυτές τις μέρες, ενώ είχαμε lockdown, είχαμε και μποτιλιάρισμα, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό, όλοι γράφανε Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με ναι, από εδώ. Τώρα ναι, όμως είναι... ο Αντώνης θα έρθει να την πάρει και η Παπαδιά θα έρθει εδώ και θα έρθει και ο Αντώνης να την πάρει και να μας πάρει και όλοι. Όλοι, 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 ναι, Αντώνη, στιγμή ο Αντώνης θα έρθει να την πάρει από εδώ. Ναι. Τηλεθεατόπουλά μου, 14-9-80. Ελάτε πάρτε το από εδώ, γιατί θα γίνει δικό σας αύριο κιόλας. Το μοναδικό καταπληκτικό αυτοκίνητο iGo, 10.500 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο πραγματικά ολόφρεσκο, καινούριο. Ένα αυτοκίνητο για όλους εσάς που θέλετε να το αποκτήσετε. Είναι στη διάθεσή σας το 14-9-80. Εκεί καλείτε, εκεί το διεκδικείτε. Ένας τυχερός αύριο κιόλας να το κάνει δικό του. 14-9-80 είναι το νούμερο. Σε αυτό το νούμερο καλείτε και αυτό το φρέσκο, καινούριο, ολοκένουργιο αυτοκινητάκι της Toyota iGo, που λέω αυτοκινητάκι, αλλά είναι μικρό.